Υποχρεωτική θα είναι πλέον η κλαδική σύμβαση εργασίας στον επισιτισμό. Μια συλλογική σύμβαση η οποία ρυθμίζει τις εργασιακές σχέσεις 400.000 εργαζομένων σε όλη την Ελλάδα. Ρυθμίζει όλες τις εργασιακές σχέσεις για όλα τα καταστήματα εστίασης πλην των ξενοδοχείων. Χιλιάδες εργαζόμενοι απασχολούμενοι σε εστιατόρια, καφέ, μπαρ, κλαμπ θα δουν αλλαγές στο μισθό τους ενώ θα επανέλθουν επιδόματα όπως γάμου, πολυετίας, ανθυγιεινής εργασίας, εποχικής απασχόλησης, τουριστικής εκπαίδευσης και ταμείου. Το γεγονός ότι κρίθηκε υποχρεωτική στους εργαζόμενους των επισιτισμού η συλλογική σύμβαση εργασίας τους είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αν θέλουμε πραγματικά να στηριχτεί ο κλάδος και να ξαναγυρίσουν οι άνεργοι ή οι εργαζόμενοι σε αυτόν τον κλάδο. Γιατί χωρίς δικαιώματα, χωρίς συνθήκες αξιοπρέπειας, δεν μπορούν οι άνθρωποι να εργάζονται και να μην αμείβονται. Είναι μια σύμβαση η οποία έρχεται να ρυθμίσει όλο αυτό, θα βοηθήσει στο να έρθουν ξανά εργαζόμενοι πίσω σαν κίνητρο, διότι εξασφαλίζει όλα αυτά τα επιδόματα που είχαμε απολέσει όλα αυτά τα χρόνια, που οδήγησαν να εγκαταλείψουν τον κλάδο πάρα πολλοί εργαζόμενοι και αυτή τη στιγμή να υπάρχει υποστελέχωση και ταυτόχρονα εντατικοποίηση της εργασίας που θα οδηγήσει σε ακόμα περισσότερο υποστελέχωση τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της σύμβασης, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας και είναι ήδη σε ισχύ, οι κατώτατες αποδοχές ενός αρχιμάγειρα ορίζονται στα 964,42 ευρώ, του μάγειρα Α σε 756,29 ευρώ, του μπάρμαν στα 761,64 ευρώ, ενώ για τις υπόλοιπες ειδικότητες ο κατώτατος μισθός είναι τα 713 ευρώ. Κάτι ανάλογο όμως θέλουμε και τις υπόλοιπους κλάδους και τις υπόλοιπες συλλογικές συμβάσεις. Δεν μπορεί δηλαδή να βγαίνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και να λέει ότι θα πρέπει να γίνουν αυξήσεις στους ανθρώπους, ιδιαίτερα στους ξενοδοχοϋπάλληλους στον χώρο του τουρισμού, και από την άλλη να μην γίνεται υποχρεωτική η συλλογική σύμβαση εργασίας η τοπική του νομού Ηρακλείου μεταξύ ξενοδοχοϋπάλληλων και ξενοδόχων. Ένα αίτημα το οποίο να σημειωθεί ότι έχει γίνει και από τους δύο. Με τα στοιχεία που έχετε αυτή τη στιγμή, περίπου πόσους κόσμους εγκατέλειψε την εστίαση και περίπου σε τι ηλικίες είναι αυτοί που αποφάσισαν να φύγουν από την εστίαση? Χιλιάδες κόσμους εγκατέλειψε την εστίαση, ειδικά το 2020-2021. Οι ηλικίες οι οποίες επικεντρώνεται η εγκατέλειψη του κλάδου είναι οι πιο παραγωγικές ηλικίες της τάξης των 25 έως 35 ετών, που σημαίνει ότι οι γενιές οι οποίες θα στελέχωναν τις τουριστικές και επιστημικές επιχειρήσεις για τα επόμενα 30 χρόνια στο ξεκίνημα της καριέρας τους τον εγκατέλειψαν. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει ένα χάσμα γενεών, το οποίο άμεσα θα πρέπει και μέσα από την εκπαίδευση και μέσα από τη ρύθμιση των σχέσεων εργασίας, αλλά και μέσα από τη καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας, όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι να ξαναεμπιστευτούν τον κλάδο.